Η ογκολογική κλινική του νοσοκομείου μα έχει δύο ογκολόγου. Παιδιά, στα χανιά θερίζει ο καρκίνο. Δύο ογκολόγου. Δεν μπορούν οι άνθρωποι, δεν αντέχουν άλλο. Καταλαβαίνετε τι θα πει. Με την υποστελέχωση του νοσοκομείου Χανίων να απειλεί πλέον την ομαλή λειτουργία του, οι τοπικοί φορεί κινητοποιούνται σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί το σενάριο ακόμη και του κλινικών. Το πρωί, σε σύσκεψη στα γραφεία τη διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματο, αποφασίστηκε να αναζητηθεί λύση μέσω των κέντρων υγεία, που θα κληθούν να συνδράμουν στι εφημερίε των μονίμων και ειδικευμένων γιατρών. Μπορεί να ενισχύσει τώρα για τι εβδομάδε τι κρίσιμε που έχουμε το μεγάλο πρόβλημα το νοσοκομείο και πιστεύω ότι ήδη η ΕΠΕ κινείται προ αυτήν την κατεύθυνση. Το έχουμε πολύ ανάγκη αυτή την περίοδο, το χέρι βοηθεία, γιατί θα δείτε γιατρού οι οποίοι έχουν να κοιμηθούν 3-24 ώρα και μπορούν να καλεστούν να πάνε να χειρουργήσουν. Η δίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματο κάνει σαφέ ότι η στελέχωση του νοσοκομείου είναι ζήτημα Υπουργείου, ξεκαθαρίζοντα ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι μόνιμοι και επικουρικοί γιατροί πολλών ειδικοτήτων, κάνοντα ειδική αναφορά στην ογκολογική κλινική. Κάναμε τρει προκηρύξει ογκολόγων. Δεν υπάρχουν ογκολόγοι. Ψάχνουμε επικουρικό, δεν υπάρχουν ογκολόγοι. Απευθυνθήκαμε στην Ένωση Ογκολόγων Ελλάδο. Απευθυνθήκαμε στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτη να δούμε αν βγαίνουν οι ογκολόγοι. Δεν βρίσκουμε ογκολόγου πάρα πολλοί νέοι γιατροί επιλέγουν πλέον να πάνε στο εξωτερικό να δουλέψουν με μισθούς πολλαπλάσιους από αυτούς που θα έπαιρναν στην Ελλάδα. Γι' αυτό και έχουμε πολλές προκηρύξεις θέσεων γιατρών, οι οποίες κυρίζονται άγωνες. Ο Μανούσος Βολουδάκη τόνισε ότι σε βάθο χρόνου απαιτείται αναπροσαρμογή στους μισθού των γιατρών του ΕΣΥ, αναγνωρίζοντα ωστόσο πω στη σημερινή επίγουσα κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει το νοσηλευτικό ίδρυμα των Χανίων, χρειάζεται άμεσα εξορθολογισμό των εφημεριών στην πρωτοβάθμια υγεία. Φτάσαμε στο σημείο να έχουν φύγει τόσοι γιατροί σε συνταξιοδότηση και να μην έχουμε φροντίσει από το Υπουργείο, από την ΥΠΕ, δεν ξέρω από τη διοίκηση, από οπουδήποτε, να μην έχουν αντικατασταθεί αυτοί οι συνάδελφοι. Συνάδελφοι ζωτική σημασία, συνάδελφοι χειρουργοί. Η άλλη γιατρό, ενώ βγήκε το φεκ διορισμού, βγήκε η πράξη διορισμού, δεν έχει μέχρι τώρα να αναλάβει και δεν ξέρει αν θα έρθει να αναλάβει, γιατί έχει προτάσει από τον ιδιωτικό τομέα με πολλαπλάσια αμοιβέ. Σε αυτό το φαινόμενο όμως η δική του νοσοκομείου Χανίων δεν μπορεί να κάνει κάτι. Υπεκφεύγει τον δικό μας δυνατοτήτων και αρμοδιοτήτων. Αύριο στο Δημαρχείο Χανίων έχει συγκληθεί νέα σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των δημάρχων και τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου, προκειμένου από κοινού να αναζητήθει λύση για το νοσηλευτικό Ίδρυμα.